Εδώ με την κυρία Ελένη Βαϊνά. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην πρόσκλησή μα στο αναδειξέτο. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Το αύριο αργεί πολύ, λοιπόν. Ε, έχετε τελειώσει και οικονομικό και νομική. Έτσι δεν είναι. Ακριβώ έτσι. Αλλά είσαστε και συγγραφέα και ιδιοκτήτρια ε, μια εταιρεία με έβρεση εργασία. Ε, τοποθετούμε οικιακό προσωπικό σε σπίτια. Mm -hmm. Αυτή είναι η δραστηριότητα, το γραφείο είναι το Plus χρόνια τώρα και δραστηριοποιείται μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι. Mm -hmm. ε, οι οικιακές βοηθοί, babysitter και γυροκόμοι για κατοίκων οσυλία. Mm -hmm. Πολύ διαφορετικά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά θα έλεγα. Πώς προέκυψαν όλα αυτά λοιπόν. Ε, συμπτωματικά θα έλεγα. Καταρχήν εργάζομαι από μικρή, mm -hmm. σπούδαζα ταυτόχρονα και αγαπούσα το διάβασμα. Η συγγραφή απλά με χαλαρώνει, με ισορροπεί και είναι το χόμπι μου, είναι η χαρά μου, η διασκέδασή μου. Διάβαζα, διάβαζα λογοτεχνία, τη λάτρευα τη λογοτεχνία και κάποια στιγμή εντελώς αυθόρυν άρχισα να γράφω. Δεν τολμούσα βέβαια να πω είμαι συγγραφέα. Νομίζω ότι τώρα πια στο τέταρτο βιβλίο αποφάσισα μέσα μου να χρησιμοποιώ και αυτόν τον τίτλο συγγραφέα, λοιπόν. Ε, Τι εκδόσεις Διόπτρα, λοιπόν, είναι το τέταρτο βιβλίο. σας. Τέταρτο βιβλίο. Τα προηγούμενα τρία. Τα προηγούμενα τρία βιβλία, η πριγκίψα της Επταλόφου, τα χτωπούτα πρίγκιπα και η κλέφτες της ευτυχίας, ήταν από τις εκδόσεις Λιβάνη, Τώρα είμαι στο καινούριο μου εκδοτικό σπίτι, στην καινούριο μου εκδοτική οικογένεια και θέλω να πω με την ευκαιρία και ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Διόπτρα που με έχει αγκαλιάσει, με στηρίζει και με βοηθάει και με κάνει να νιώθω συγγραφέας. Να μιλήσουμε λίγο έτσι την υπόθεση του βιβλίου. Να μιλήσουμε. Λοιπόν, να διαβάσω έτσι κάποιο mm -hmm. απόσπασμα. Το 1916 στον κάμπο της Θεσσαλίας οι κολύγοι παρέμειναν δέσμοι των τσιφλικάδ Τρία ορφανά αδέλφια, εξαθλειωμένα από την πείνα και τη σκληρή δουλειά, πήραν τη μεγάλη απόφαση να φύγουν να μεταναστεύσουν στην Αμερική. Ο Δημήτρη, η Κατίνα και ο Αργύρι, με μόνο εφόδιο τα όνειρά του για μια καλύτερη ζωή, έφυγαν ένα βράδυ από το τσιφλίκι των Μεγάλων Καλλιδίων της επαρχίας Τρικάλων, χωρί να χαιρετήσουν κανέναν, άλλωστε ο μοναδικός τους συγγενή, αδελφός της Μακαρίτησα της μάνα του, ήδη είχε μεταναστεύσει εκεί και του έκανε τα εισιτήρια. Ερπατούσαν μέρε και ξαχλιωμένοι, επιτέλου έφτασαν στον Πειραιά, αντίκρισαν για πρώτη φορά στη ζωή του θάλασσα, έπεσαν κατάχαμα με τα πόδια του λιμένα και αναλύθηκαν σε λιγμού. Πίστευαν ότι τα βάσανά του ατελείωναν, αλλά στην πραγματικότητα τότε ξεκινούσαν. Επιβιβάστηκαν στο υπεροκειάνιο Πατρί και στη φαγμένη στα έγκατα του βαποριού, θα ταξίδευαν ω φορτίο και όχι ω άνθρωποι, ο χώρο που αναλογούσε στον καθένα δεν ξεπερνούσε το μέγεθο ενό φερέτρου. Μετά από ένα άθλιο ταξίδι στη θάλασσα, κατάφεραν να να πατήσουν ξυπόλοιποι και πάμφτωχοι στη γη τη Επαγγελία. Μιλάμε ήδη λοιπόν και για μετανάστευση. Για τη μετανάστευση ακριβώ. Στι αρχέ του προηγούμενου αιώνα. Mm. Οι ήρωε λοιπόν είναι δυνατοί και αποφασισμένοι να πετύχουν. Από ό,τι φαίνεται. Νιώθετε κι εσεί έτσι, ή μιλάμε ας πούμε, για ανθρώπου που έχουν, δεν έχουν ξεκινήσει, μάλλον έχουν ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά είχαν μια καλή βάση από την οικογένειά του. Έτσι είναι, έχουν την ίδια αποφασιστικότητα και ικανότητα και ήρωές σας. οι ροέ σα. Οι ροέ μου έχουν ξεκινήσει από το μηδέν και θα έλεγα ότι δεν έχουν ξεκινήσει καν από μια καλή βάση. Θα έλεγα ότι έχουν ξεκινήσει από ανύπαρκτη βάση. Okay. Αυτό όμως ήταν που τους όπλησε με δύναμη και έχοντας αυτήν, αυτήν ακριβώ, πώ να το πω, την πρώτη ύλη, κατάφεραν να διασχίσουν τον Ατλαντικό πηγαίνοντας στην κυριολεξία στο άγνωστο. Okay. Χρειάζεται να έχεις πάρα πολύ καλές καταβολάδες, όπως λέω και κάποια στιγμή μέσα Ω στο αυτό. βιβλίο μου, για να πάρεις την απόφαση να περπατήσεις τη μισή Ελλάδα και να διασχίσει τον Ατλαντικό πηγαίνοντας σε μια άγνωστη χώρα. Mm. Αυτό από μόνο του ήταν ένα στοιχείο που τους έκανε να πετύχουν στο τέλος. Η μετανάστευση είναι ένα φλέγον ζήτημα και τώρα όπως και τότε. Πώ το βλέπετε εσεί αυτό, τι συναισθήματα σα δημιουργεί, Μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Καταρχήν η μετανάστευση του τότε με τώρα είναι διαφορετική. Βέβαια. Τότε έφευγαν οι αγράμματοι, αυτοί που δεν είχαν άλλη επιλογή για να ζήσουν. Αν έμεναν εδώ, απλά θα πέθαιναν και πήγαιναν στο άγνωστο. Όταν δεν έφταναν εκεί και πετύχαιναν, έστελναν πίσω συνάλλαγμα και Οικογένειες, συντηρούσαν οικογένειε, παντρεύαν αδελφάδε, συντηρούσαν γονεί και ταυτόχρονα ενισχύαν και την, την πατρίδα του με έργα που κάνανε, δωρεές και τα λοιπά. Σήμερα φεύγουν οι μορφωμένοι, αυτούς για τους οποίους έχουμε εξοδέψει χρήματα για να τους μορφώσουμε και να τους εξοπλίσουμε, φεύγουν στο εξωτερικό, δεν πηγαίνουν στο άγνωστο, πηγαίνουν έχοντας κάνει μια έρευνα αγορά και πάνε για να κυνηγήσουν και αυτοί τα όνειρά τους, αυτά που δεν μπορούν όμως να, να πραγματοποιήσουν στην πατρίδα τους. Και δυστυχώς αυτό είναι και μια πολύ μεγάλη ζημιά, όχι μόνο πνευματική, και οικονομική για την πατρίδα μας. Ο αγώνας για επιβίωση είναι προτεραιότητα του ανθρώπου ή ο έρωτας είναι άραγε. Αυτή είναι μία ερώτηση νομίζω ότι είναι πολύ απλό να απαντηθεί. Η επιβίωση ήταν και θα παραμείνει η προτεραιότητα του ανθρώπου. Ο έρωτας είναι για τους χορτάτους. Δεν μπορούμε mm. να λέμε ότι δεν έχουμε να ζήσουμε, να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε και να σκεφτόμαστε τα συναισθήματά μας και αν θα συναντήσουμε ή έχουμε συναντήσει τον έρωτα της ζωής μας. Αυτό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Βέβαια, εξαρτάται για τι είδους επιβίωση μιλάμε. Okay. Αν είμαστε σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά και ονειρευόμαστε πώς θα πάμε σε μια έπαυλη, αυτό δεν είναι επιβίωση, αυτό είναι απληστία. Όταν όμως δεν έχουμε τα, τα προς το ζή, δηλαδή αυτά τα απλά, τα, τα καθημερινά μας, νομίζω ότι η επιβίωση είναι προτεραιότητα του ανθρώπου. Η ευτυχία είναι και αυτό το ζητούμενο των Ηρών σας. Πώς κατακτάτε, λέτε, θέλει προσπάθεια? Η ευτυχία δεν θέλει μόνο προσπάθεια, θέλει και ικανότητα, θέλει και γνώση. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι πολύ απλό πράγμα να ευτυχίσουν και τελικά καταλήγει να είναι το δυσκολότερο όλων των, ζη... των ζητημάτων του ανθρώπου. Θέλει παιδεία, θέλει μόρφωση, θέλει καλλιέργεια, θέλει ουσιαστική, όχι εγκύκλια μόρφωση, θα έλεγα ότι η κατάκτηση της ευτυχίας είναι μια ικανότητα που θέλει εκμάθηση, θέλει να μάθεις τους κανόνες, θέλει πειθαρχία, θέλει οργάνωση, ακόμα ακόμα θα έλεγα ότι θέλει και ανθρωπισμό. Ε, ξεκινάνε οι περισσότεροι νέοι στο άγνωστο, κάνουν τεράστια προσπάθεια για να μορφωθούν, να κατακτήσουν μια τέχνη, να μάθουν μια τέχνη. Και δεν συνειδητοποιούν ότι τέτοια τέχνη είναι και η ζωή και χάνονται στο δρόμο χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το απλούστερο, ότι πρέπει να καταβάλουν και για αυτήν τη ζωή ακόμα και για αυτή την ευτυχία προσπάθεια. Σε επέβαλαν πολλές φορές συμβιβασμού και καταπιεσμένα συναισθήματα. Εσύ συμφωνείτε με κάτι τέτοιο? Εγώ δεν συμφωνώ ούτε ένα λεπτό με οποιονδήποτε συμβιβασμό. Yeah. Ε, νομίζω ότι ο χαρακτήρας μου και η ζωή μου αυτό έχει δείχνει μέχρι σήμερα. Συχαίνομαι τους συμβιβασμούς, συχαίνομαι αυτά τα οποία προσπαθούν να μας δώσουν ως κλισέ. Πάντα είχα έναν προβληματισμό μέσα μου από μικρό παιδί. Έψαχνα, διάβαζα και νομίζω ότι έτσι προχώρησα σε όλη μου τη ζωή. Όχι, δεν θέλω κανένα συμβιβασμό σε κανένα τομέα τη ζωή μου και δεν θέλω και του ήρωέ μου να συμβιβάζονται. Αυτό δεν θέλω να πω για του ήρωε. Άρα και οι ήρωε δεν συμβιβάζονται. <Κι> ε, θα συμβιβαζόσασταν σαν την ηρωίδα σα να ζήσετε με έναν άντρα που δεν θα ποθούσατε για 20 χρόνια αφήνοντα τον έρωτα τη ζωή σα. Ούτε για 20 μέρε νομίζω. και <Κι> 20 μέρε πολλέ μου φαίνονται. <Κι> Τι θα θυσιάζατε λοιπόν για να αποκτήσετε πλούτο και κοινωνική θέση. Ειδικά για πλούτο και κοινωνική θέση δεν νομίζω να θυσίαζα τίποτα. Mm -hmm. ε, και τι εννοούμε κοινωνική θέση, Εννοούμε ότι πρέπει να ανήκουμε σε μια οικονομική ελίτ που συντονίζει ή ελέγχει τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Mm -hmm. Θα, έχω θυσιάσει πάρα πολλά για να ε, είμαι αυτή που είμαι, Για να μπορώ να. Ε, ε, έχω, θυ, έχω αφιερώσει ώρες στο διάβασμα Έχω αφιερώσει ώρες ε, στην συγγραφή. Αλλά αυτό δεν μου έδωσε κάποια κοινωνική θέση. Ίσως να μου έχει δώσει μία, να το πω, ε, μία θέση στην, μεταξύ ανθρώπων ε, εγγράμματων, μεταξύ ανθρώπων που αγαπούν αυτό που κάνω και εγώ. Αλλά για να, να συμπεριληφθώ σε κάποια άλλη ελίτ, δεν ενδιαφέρομαι. Στην ελίτ των γραμμάτων μόνο, ελπίζω το μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε στον αναγνώστη μέσω του βιβλίου. Εσιοδοξία, ελπίδα και προσπάθεια. Θα ήθελα οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι να μάθουν να προσπαθούν περισσότερο. Η προσπάθεια πάντα επιβραβεύεται στο τέλος. Είναι πολύ όμορφο και μας αρέσουν πολύ τα νοήματά σα. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι λίγο και του συμβιβασμού. Θα ήθελα δηλαδή, λέμε τώρα, αν έγραφα ένα βιβλίο, ε, έχω γράψει κάτι άλλο, αλλά όχι κάτι τέτοιο. Okay. Θα ήθελα έτσι να βάλω και λίγο συμβιβασμό στη ζωή μα. Γιατί καμιά φορά και αυτό χρειάζεται. Δηλαδή, είναι όμορφο αυτό που λέτε, το να κάνουμε, ας πούμε, να μην ανήκουμε σε κάποια ελίπη. να έχουμε προσπαθήσει μάλλον γι' αυτό. Αλλά είναι όμορφο και να μπορεί να, να οδηγήσει και κάποιον ήρωα σε κάποιο συμβιβασμό. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρει πώ έρχονται τα πράγματα. Αντί, αν ο άλλο π.χ. είναι δεν ξέρει τώρα μετά από τέτοιο δύσκολο δρόμο που έχει να διανύσει πώ θα τα καταφέρει. Αυτή είναι μία μεγάλη συζήτηση, γιατί ναι. στη ζω... στην καθημερινότητά μας κάνουμε μικρούς συμβιβασμούς. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν θα βάλω φωτιά να κάψω μια πόλη για να κάνω αυτό που πέρασε από το μυαλό μου εκείνη mm. τη στιγμή. Θα κάνω μικρούς συμβιβασμούς, όμως δεν θέλω να φεύγω από το δρόμο μου, δεν θέλω mm. να λοξοδρομώ. Δηλαδή, δεν βάλω ένα στόχο και αυτός ο στόχος είναι κάτι το οποίο εμένα με συγκινεί, το θέλω πάρα πολύ, είναι το όνειρό μου... Mm. Παίρνω έναν δρόμο και στον δρόμο αυτόν ε, μπορεί να κάνω και ε, μικρού ελιγμού, μικρού συμβιβασμού. Ναι. Αυτό όμω δεν είναι ένα συνολικό συμβιβασμό. Αυτό όχι, είναι μια ναι. διπλωματία αυτό. που χρειάζεται για να φτάσουμε στο αυτό στόχο μα. Ε, είναι λίγο διαφορετική η, τοπο η, η τοποθέτησή μου. Στην ουσία συμφωνούμε, mm -hmm. απλά είναι λίγο διαφορετικέ οι λέξει που χρησιμοποιούμε. Εγώ Είσαι. αυτό δεν θα το έλεγα συμβιβασμό, θα το έλεγα διπλωματία. Ναι. Ε, α, ε, θέλει έναν ελιγμό, θέλει, θέλει. ένα σπάσιμο mm -hmm. μέση η ζωή. Δεν θέλει να είμαστε μόνο αρκεί να μην παρεκκλίνουμε από το δρόμο μα. Δηλαδή, όταν στοχεύουμε ψηλά, σε ένα όνειρο. Και το, το όνειρο του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικό. Mm -hmm. Δεν σημαίνει ότι το όνειρό μου είναι να κατακτήσω τον κόσμο ή να πάω στο διάστημα, στο φεγγάρι. Το όνειρό μου είναι να γράφω βιβλία. Και αυτό θέλει ένα συμβιβασμό για να το κάνει. Mm -hmm. Από κάπου κόβει ώρε, από κάπου κόβει διασκέδαση, κόβει ύπνο. Mm -hmm. Όμω. Στο, στο, από το δρόμο μου δεν παρεκκλίνω προκειμένου να φτάσω εκεί. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα καινούργια σχέδιά σα, ποια θα μπορούσαν να είναι, για πείτε μα και ένα τελευταίο. Πάρα πολλά. Κάθε μέρα κάνω και ένα καινούριο. Ε, ένα, ένα άλλο βιβλίο που ετοιμάζετε. Ε, όχι μόνο το έχω ετοιμάσει, το έχω παραδώσει τη Α, διόπτρα, το έχω υπογράψει, ναι. το έχω βαφτίσει. Ναι. Ε, δεν ξέρω βέβαια πότε θα εκδοθεί. <σχυ> Εξαρτάται και λίγο και από τα πολιτικά πράγματα τη χώρα. Θέλουμε ησυχία και ηρεμία για να βγάλουμε βιβλία. <σχυ> δεν μπορούμε σε τέτοιο περιβάλλον. Να... Όχι μόνο ο δικό μου εκδότη, φαντάζομαι και όλοι <σχυ> να βγάζουν βιβλία, γιατί είναι και επιχειρηματίε εκτό από όλα τα υπόλοιπα. Ε, νομίζω ότι είναι μια καλή δουλειά. <σχυ> Που προσφέρει και ναι, χαρά και Δεν είναι της ιστορικό μυθιστόρημα όπω το αύριο αργεί πολύ. Mm -hmm. Αναφέρεται σε παρόντα χρόνο, αφορά τη σχέση των δύο φίλων. Πολύ ωραία και αυτό, ναι. Τι σχέσει με τα παιδιά του, διαζύγιο. Οικογένειε που. Έρωτα σίγουρα. Εννοείται. Έρωτα απ' όλα. Ναι, ναι. Εντάσει. Ωραία. Από όλα. Και διπλωματία θα θέλει και διπλωμάτια. Να, διπλωματία που <laughs> λέω. Ναι, ναι. ε, βέβαια. Ναι, ναι. Μα, δι διπλωματία θέλει όλη η ζωή. ζωή. Όλη η ζωή. Ναι, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Λίγο λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι το καλύτερο και το επόμενο βιβλίο Γεια και θα είμαστε ξανά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.